Αλκιβιάδης Τσαλαπάτης ενάντια στον Κώστα Κατσαμπέκη. Ο Τσαλαπάτης με την Μαύρη Ράσκαρντ, ενώ ο Κατσαμπέκης με τη Γαλάζια. Και πολύ γρήγορα στο πέρασμα ο Τσαλαπάτης στο τράβηγμα του Κατσαμπέκη. Γρήγορα αντανακλαστικά από τον Τσαλαπάτη. Νομίζω ο Τσαλαπάτης, αν θυμάμαι καλά, την προηγούμενη φορά είχε άλλο χρώμα μαλλιό, νομίζω. Αν θυμάμαι καλά, αν είναι ο ίδιος. Ήταν εξανθός. Ναι, νομίζω, εξανθός ήταν η μοβ. Μπορεί και μοβ. Δεν είμαι σίγουρος. Πάντως μ' αρέσει, είναι χαρακτηριστικό του αυτό. Θα πρέπει να θυμόμαστε, αφού είναι τόσο χαρακτηριστικό, θα πρέπει να θυμόμαστε και το χρώμα του. Αυτό το οποίο θυμόμαστε επίσης είναι ότι δυστυχώς ξεκινάει με μείον ένα πόντο, καθώς υπήρξε κάποιο πρόβλημα στη ζύγηση. Δεν θυμάμαι αν, νομίζω δεν εμφανίστηκε με αποτέλεσμα να πάρει την ποινή. Βλέπουμε και στο πάνελ πίσω. Οπότε σημαίνει ότι ο Κατσαμπέκης έχει 9 λεπτά ακριβώς, λίγο λιγότερο από 9 λεπτά, για να δουλέψει προς την νίκη του. Πολύ ωραίες επιθέσεις. Ωραίο σκράμπλ και από τους δύο. Πάρα πολύ ωραίο. Να το πιο γρήγορο submission της βραδιάς. Κυρίες και κύριοι, αφού είναι νικητή, με ποταγία πάνω, Βλέπετε, Γιάννης Τσαλαπάτης.